Λοιπόν, το Flowers το τελευταίο καιρό της Miley Cyrus, η οποία πρέπει να σας πω ότι με συντρόφευσε όλη την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας. Είναι πάρα πολύ ξεσκοτικό. Η εργατικότητά του. Η πίεση που μας ασκεί. Γεμιστά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται χωρίς κοιμά, δεν υπάρχουν γεμιστά με κοιμά, στο δικό μου τουλάχιστον έτσι συνταγολόγιο. Βεβαίως, η δουλειά την οποία δεν θέλω να κάνω καθόλου είναι να πλένω τα πιάτα, αυτή η οποία αγαπώ είναι να σφουγγαρίζω. Για αρχή για να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα παίρνει γρήγορα αποφάσεις σε δύσκολες συγκυρίες, όλα αυτά που ακολουθούν είναι πολύ απαιτητικά, αλλά και γιατί αποτιμά θετικά όλο αυτό το έργο που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια. Αρκετή, γιατί χειρίζομαι μόνη μου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρα μπορεί να είναι και 3 ώρες. Σίγουρα όμως είμαι και πολλές ώρες στο διαδίκτυο γιατί διαβάζω πάρα πολύ τα νέα και άρθρα γνώμης. Είχα παίζα handball παλιά, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή όλα τα χόμπι έχουν υποχωρήσει μπροστά στη στιγμή πραγματικότητα. Νομίζω με τη Ράνια Σβέγγου. Ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι από κάποιο σημείο και μετά, καθώς δεν είχα ξανακάνει τη διαδικασία, έβλεπα ότι θα μπορούσα ίσως να εκλεγώ τρίτη-τέταρτη. Το πρώτο δεν το φανταζόμουν ποτέ. Ήταν η αδερφή μου και ήταν όλοι μαζί στο πολιτικό γραφείο και λέγανε «Μα πότε θα έρθεις επιτέλους, σε περιμένουμε όλοι εδώ». Έγιναν πάρα πολλά, αλλά πρέπει να σου πω το πιο αστείο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, τέλος πάντων το πιο περίεργο, είναι η προσπάθεια σου να τα προλάβεις όλα και πιθανότατα να μπορέσεις κάθε φορά να συνδέσεις το μέρος με αυτό το οποίο είναι να πεις. Άρα δεν είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, είναι ότι μιλάμε για ένα φοβερό σπριντ στο τέλος που έχει προηγηθεί ένας μαραθώνιος πάνω από μηνών. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό και συγκινημένη, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι, χαρακτηρίζουν και τη δική μου παρουσία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Πάρα πολλές νέες και νέοι, πάρα πολλές γυναίκες στήριξαν την υποψηφιότητα και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι όταν μιλάμε για ουσιαστικά ζητήματα και δεν δίνουμε απλά επικεφαλίδες και κενές υποσχέσεις, η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και να καλλιεργήσει και να κάνει πολιτικές για τις γυναίκες, αλλά και να εντρυφήσει ουσιαστικά στα ζητήματα νέων και έχει να κάνει με το σχολείο, με το πανεπιστήμιο, με τη στέγη ή με τα ζητήματα εύρησης εργασίας. Νομίζω ότι το δείχνει το Manifest. Είναι μια σειρά η οποία έχει να κάνει με ένα δυστύχημα και μια επαναφορά στον χρόνο, ένα ταξίδι στον χρόνο. Σε 20 χρόνια θα ήθελα να είμαι μια ταξιδιώτισσα με τις φίλες μου και με τους φίλους μου να πηγαίνουμε έτσι σε τόπους που δεν έχουμε προλάβει να επισκεφτούμε. Θα ήθελα να χαίρομαι τα ανήψια μου ή αν έχω αποκτήσει δικά μου παιδιά και γενικά θα ήθελα να ζω σε μια χώρα που θα δίνει πολύ περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους.